Thank you very much. It's an honor to be here this afternoon. I just arrived from the United States, and I see people from all over the world, our friends from China. But I think it's very important as a state senator from the United States, but also the leader of 93 elected legislators throughout the world, 43 being from the United States. And we're happy to see, when we see a Greek medical profession being honored on CNN, on CNBC, or on Wall Street Journal, wherever, it makes us very, very proud. Και αυτό, κυρίες και κύριοι, που βλέπουμε το medical tourism, είναι πολύ σημαντικό πώς χτίζουμε γέφυρες μεταξύ της χώρας μας που είμαστε εκλεγμένοι και με τις ρίζες μας. Εδώ οι γονείς μου και οι δύο είχαν γεννηθεί στην Άντρο. Μεγάλη τιμή που είμαστε εδώ σήμερα αυτή την εβδομάδα να δουλεύουμε τα γεωπολιτικά. Όμως το COVID-19 μας έδειξε πώς το medical profession είναι τίμιο profession για την υγεία. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό. Και που βλέπαμε Έλληνες γιατροί να έχουν και τις να βοηθάνε για τις λύσεις, ήταν πολύ σημαντικό. Όπως είπε και ο κύριος Πατούλης που γνωριζόμαστε, που ήταν και δήμαρχος του Μαρούσι πολλά χρόνια, τίμιος άνθρωπος που είναι και εδώ πέρα σήμερα μαζί σας, η κυρία Κεραμέως που έχουμε Έλληνες εκλεγμένοι σε 18 πολιτείες, μαζί δουλεύουμε το... Μιλάτε υπέροχα ελληνικά. Ευχαριστούμε. Είχαμε καλή δασκάλα, τη μάνα και τον πατέρα μου στην Μπράβο. Αμερική, γεννημένο στην Αμερική. Ναι. Και το θέμα είναι που τα πανεπιστήμια που είμαστε σε 18 πολιτείες από τις 50, έχουμε Έλληνες εκλεγμένοι στα κοινοβούλια, Lieutenant Governors of California, Connecticut, Nevada. So, είναι μεγάλη τιμή. Πώς να χτίζουμε αυτή την καλύτερη γέφυρα μεταξύ Ελλάδα και Αμερική και τις άλλες χώρες που είμαστε εκλεγμένοι από Αυστραλία, Καναδά. Και αυτά που είπατε πολύ σωστά με τον κύριο, με τον Αρχιεπίσκοπο, τον κύριο Θεοδωφόρο, που ήμουν μαζί του στη Νέα Υόρκη για την παρέλαση, δείχνει παντού πως τον ελληνισμό δεν το ξεχάνουμε μέσα μας. Α, βλέπω και έχεις και τη... είμαστε συνεργάτες. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό θέλω να σας πω. Είμαστε δίπλα σας. Αν ερχόσαστε στην Αμερική, η κυρία Καρδίγου έχει τα στοιχεία μας. Ένα τηλέφωνο, είμαστε μακριά, να μπορούμε να σας βοηθάμε πάρα πολύ. Θα έρθουμε το Νοέμβριο, γύρω το Νοέμβριο θα έρθουμε. Και ας πω, στα γρήγορα, έχουμε και έναν Έλληνα γιατρό που έρχεται τώρα στην Αμερική, πάει στο Chicago, στο Kilday, να είναι observer και τον βοηθάμε και στα νοσοκομεία στη Νέα Υόρκη και στο Rhode Island. As volunteer, να κάνει observe το αμερικάνικο medical system. But μεγάλη τιμή. Νομίζω δεν κάναμε λάθος. Τα είπαμε λίγο ελληνοαμερικάνικα. Επαναλαμβάνετε για τα ελληνικά. Και το άλλο, όπως είπατε πριν, εμείς δουλεύουμε με τους συνάδελφούς μας. Όλοι οι 300 που είναι εκλεγμένοι στο ελληνικό κοινοβούλιο, εκλεγμένος στην Αμερική βουλευτής, μαζί με όλους δουλεύουμε. Μαζί για να προδέψουμε και τις δύο χώρες, και Αμερική και Ελλάδα, και σημαντικό το ελληνικό λαό και το αμερικάνικο λαό και όλους τους λαούς στον κόσμο που μπορούμε να βοηθήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. My apologies to my friends from China. I said that our Greek roots are very, very important, being elected in the United States. But they understand English very well, don't worry. Excellent. Yeah. But the fact is to build bridges between medical institutions in China, Greece, the United States, Australia, Canada, wherever we're elected. I think that's very important that the medical profession plays an important role for our health. And thank you very much. Thank you. Και του χρόνου, όταν έρθουμε εμείς στην Αμερική, ήταν τόσο γρήγορα, θα σας βραβεύσουμε. Οφείλετε ένα βραβείο, σας οφείλουμε βραβείο. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, κύριε Ραπτάκη, ευχαριστούμε που ήρθατε. Και θα καθίσω. Ναι, ναι, ναι.